πλευρών συνεχίζονται εντατικά. Σύμφωνα με καλά επιβεβαιωμένες διαδόσεις, στη συζήτηση των δύο αρχηγών, που θα διαρκέσει 3,5 λεπτά περίπου ακριβώς, ο πρόεδρος Μπούσου θα προσπαθήσει να επίσει τον κύριο Μητσοταράκη για επενδύσεις των Ελλήνων επιχειρηματιών στην Αμερική και ιδιαίτερα για μεγάλα έργα υποδομής που ξεκινούν τους προσεχούς μήνες. Μετρό, εκτροπή του Μισισιπή, αγωγός φυσικού αερίου κλπ. Τον Έλληνα Πρωθυπουργό θα συνοδεύσει το ταξίδι του σύσσωμο, το στενό και φαρδί οικογενειακών του περιβάλλον. Και ακόμα, ολόκληρο το Υπουργικό Συμβούλιο και 300 κολληκτοί, εκτός από το κυβερνητικό εκπρόσωπο που θα μείνει εδώ για να το διαψεύσει. Φημολογείται ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας μας, κύριος Ελλάς, θα ζητήσει από τον Αμερικανό ομολογό του κάποιες εγγυήσεις για τα εθνικά μας θέματα και ο τελευταίος θα του τις δώσει, εφόσον φυσικά δεν αφορούν τίποτα συγκεκριμένο. Καλά πληροφορημένοι κύκυλοι υποστηρίζουν ότι ο πρόεδρος Μπούσου θα επιβεβαιώσει την ελληνικότητα της Ακρόπολης και θα ανακηρύξει και επίσημα το οίκημα διατηρηταίο προς μεγάλη απογοήτευση των Ελλήνων οικοπεδοφάγων. Σε γενικές γραμμές όμως, τους κόλπους των Ελλήνων διπλωματών επικρατεί κλίμα συγκρατημένης μανιοκατάθλιψης για την ημερομηνία της συνάντησης. Ο λόγος θα την προτιμούσαν μέσα στις γιορτές για να πούν τα κάλαντα στους αχέπανς και να μαζέψουν και κανένα δολάριο. Η αντιπολίτευση πάντως διαφωνεί με τη συνάντηση αυτή. Ο πρόεδρος του Πασόκου δήλωσε χαρακτηριστικά: «Μα τι να συζητήσει κανείς με τους Αμερικάνους, αυτοί εξελίσσονται μέχρι τα 14, μετά απλώς μεγαλώνουν». Και συμπλήρωσε: «Να γίνουν άμεσα εκλογές». Η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου ήταν άμεσα και σαφής. Πριτς. Ένας καφές, ένα αυγό και ένα ποτήρι κρασί. Μα τι άλλο από προβλήματα όταν γίνονται λεκέδες. Δοκιμάσατε τα πάντα και δεν γίνεται τίποτα. Δοκιμάσατε το νέο απορρυπαντικό Λιγδάν Ουλτράλ. Λένετε με το ανανεωμένο απορρυπαντικό Λιγδάν Ουλτράλ. Τι σας έλεγα, ε? Με το καινούριο απορρυπαντικό για να δούμε τι θα γίνει. Λιγδάν Ουλτράλ. Οι λεκέδες εξαφανίζονται. Λοιπόν, πρόσεχε παιδί μου. Πάρε στο λάθος. Μην παίρνεις αψήφιστα τίποτα. Θέλει να έχεις πυγμή. Καταρχήν, πάντα θα πηδάς. Να αποφεύγεις τον αντίπαλο. Και να προσέξεις μην πας καμιά μπουνιά. Πρόσεξε, πες ότι είναι αντίπαλος εδώ τώρα. Πρόσεχε. Την έφαγες, Λάκα. Την έφαγες. Δεν πρόσεχε. Δεν καταλαβαίνεις. Έλα πια εδώ. Δεν καταλαβαίνεις. Πώς, να σου πω. Χτύπα, πες ότι είναι τελικός πρωταθλητρινών κόσμου. Και είναι ξένος αυτός. Και τον χτυπάς. Χτύπα τον αλίποντα στα μούτρα. Ρε βλάκα, οι μπουνιές επιτρέπονται. Οι κλωτσές απαγορεύονται. Συγγνώμη κύριε δάσκαλε. Είναι μαύρος αυτός. Μαύρος. Ναι, που ξέρει καιρός μαύρος. Πρόσεχε. Λοιπόν, χτύπα. Στα μούτρα, σπάσου τα δόντια. Σαν να μην χαλάνε τα αυτοί. Πρόσεχε. Πάρ' το, κοίτασε. Κοντός είναι υψηλό. Σου κολλάει, ναι, είναι, έχει ένα υψηλό παιδί. Σου κολλάει τώρα. Να το σου, δεν σε δέρνει. Χαμπάρ' δεν πήρες. Μπράβο, απάνω. Μπράβο. Από πίσω πρόσεχε. Πού! Αχ, Παναγιά μου, μα κύριε με παρακολουθείτε τώρα. Σας παρακαλώ, εγώ σας παρακολουθώ. Σας είδα, με παρακολουθείτε. Κύριε, εσείς με παρακολουθείτε, γι' αυτό σας παρακολουθούσα. Εγώ. Ναι. Εσείς με παρακολουθήσατε. Σας παρακαλώ, κύριε. Εγώ παρακαλώ, μην παρακολουθείτε. Παρακολουθούσα γιατί παρακολουθούσατε.
Ναι, αλλά παρακολουθούσα και εγώ γιατί παρακολουθούσατε. Ναι, άρα γιατί. Δεν καταλαβαίνει αυτό το boxer με τίποτα. Ε, στο μάτι θα χτυπάς τον αντίπαλο, Γιώργο. Στο δείτε, μάτι, ναι, ναι, κοίτα, 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 κοίτα. Εδώ. Δεν καταλαβαίνει με τίποτα αυτό ο αθλητής. Προσπαθώ να το εμφυσίσω το συνέστημα του πυγμαλίωνα, δεν κάνει τίποτα όμως. Λοιπόν, πρόσεξε καλά. Μα δάσκαλε, πέστε μου πώς να τον βγάλω νοκάουτ. Νοκάουτ. Μάλιστα. Έτσι, έτσι. Αυτό είναι. Πάει ο αντίπαλος. Νυχτίζω μια ψυχή. Ο Χαμάν και το όνομα δεν λέω. Κι αν μελετήσω το όνομα, βουρκώνομαι και κλαίω. Ναι, μπρος. Μ' ακούς, κυρά μου? Μάλιστα, σας ακούω. Θα σου πω κάτι, αλλά δεν θέλω να βγάλεις τσιμουδιά. Κρατάμε τον άντρα σου στα χέρια μας. Πάντα ήθελε ντάντεμα ο άτιμος. Δεν κατάλαβες καλά. Τον έχουμε απαγάγει. Σκασμός. Θέλουμε λίτρα. Και μακριά από αστυνομία. Μάλιστα, μάλιστα. Ε, κοίταξε κάτι. Αν μέχρι αύριο το πρωί δεν έχουμε 20 εκατομμύρια δραχμές, ο επαμεινώντας πουρές θα πεθάνει. Μα κύριε, τον άντρα μου δεν τον έλενε επαμεινώντα πουρέ. Άλλον έχετε απαγάγει. Άλλον. Ε, καλά. Τότε θα σας κάνουμε καλύτερη τιμή. Φύγρε, παιδάκι, μας έχεις τρελάνα από το πρωί να πάρουν σωτήσεις τίποτα να... Εσκολιούς! Με τη σειρά θα πάρετε όλοι! Όλοι θα πάρετε! Περιμένει ο κόσμος, άντε φύγε! Ακριβά τα έχεις τα ψάρια! Ρε, άντε πάει και θα μας πεις ακριβά! Πήγαινε στη μάνα σου να με πάρε, πάρε καλέ! Ωραία, ψάρια! Έχετε φρέσκα ψάρια! Πλάκα μας κάνετε, μαντάμ. Το Αιγαίο είναι εδώ το μαγαζί το καλύτερο να πούμε. Όλα δεν φρεσκόνατε, άρα μάθετε πλάκα να πούμε. Είναι του ωκεανού. Ε, τι, ψέμα να σας πω, κύριε, τώρα τι να δεν ξέρω. Ρώτησα από το πρωί, αλλά δεν απαντάνε τα ψάρια. Ρωτάω, καταλάβατε. Θα ήθελα καμιά τσιπούρα. Τσιπούρα, ράτα! Θα είναι τσιπούρες, φρεσκότατες. Πόσο? 3.870 το κιλό, κυρία μου. 3.870 το κιλό, δεν είμαστε καλά. Πολύ ακριβό, πολύ ακριβό. Τσιπούρα είναι, κυρία. Κάφτινο, καμιά κόπα. Εγώ έχω πάρει κόπαρες στην τζάμπα. 980 το κιλό για ποσένα να βάλω, πόσο να βάλω. Ακριβή, ακριβή, είναι και μεγάλη. Έτσι μια μικρούλα θα ήθελα. Μια μικρή κόπα, εντάξει, για σένα. Μικρή κόπα, με ένα μεντάρικο ας την τόκο. Αυτή είναι θέλω. Θέλεις με ένα μεντάρικο. Με το μεντάρικο. Ορίστε, με αυτά που δίνεις, αυτά θα πάρεις. Ορίστε. Ναι. Έλα, έλα, ποιος είναι? Έλα, εγώ είμαι. Τι ποιος είναι? Καλέ, εσύ είσαι. Ναι, βρε, εγώ. Και δεν κατάλαβες. Κι εγώ είμαι. Ε, δεν είμαστε καλά. Και αφού είσαι εσύ, γιατί δεν μου το λες τόση ώρα? Αφού στο πάρε, παιδί μου, εγώ είμαι. Ήσουν αφηρημένη και δεν κατάλαβες ότι ήμουν εγώ. Θα τη δικά σαν το μαγνήτη να τραβά. Πες μου καθρέφτη καθαρά. Αν είδες άλλον τέτοιο στόμα τέτοια φτιά. Αν έχω άδικο να πω, πως από το πόθο μου θα αυτοτρελαθώ.
πως με τρελαίνω και με πεθαίνω. Στην αγκαλιά μου θα χωθώ. Το πιο ωραίο σε μένα είμαι εγώ. Πως με τρελαίνω και με πεθαίνω. Στην αγκαλιά μου θα χωθώ. Το πιο ωραίο σε μένα είμαι εγώ. Μεγάλε, ειλικρινά σου μιλάω να πούμε. Μπορεί να γνωριστήκαμε τώρα, αλλά νιώθω σαν να σε ξέρω να είμαι χρόνια να. Κι εγώ ρε. Φοβερό. Δεν στο είχα πει. Φοβερό πράγμα δηλαδή. Λέω εγώ αυτό το ξέρω σίγουρα. Δηλαδή, εμένα το αίσθηκτό μου δεν με ξεγέλασε ποτέ να πούμε σε όλη τη ζήση μου να πούμε. Και εμένα ναι, ρε, εσύ. Ε. Αφού λέω έχουμε κοινά σημεία με αυτόν. Ναι, ναι, ναι. Δεν γίνεται δηλαδή τον άνθρωπο να, να είναι ξένο. Αποκλείεται. Δηλαδή έχουμε πολύ ένοχα μεταξύ μας. Ναι ρε. Με... Κολλητή που λένε αυτό είναι. Κολλητάρια, κολλητάρια. Μπράβο, κολλητή, ναι. Δηλαδή το. Έχει το πράγμα δέσει μεταξύ μας, δηλαδή είμαστε πολύ δεμένοι. Ναι. Είμαστε πολύ δεμένοι. Ναι, 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 ναι. Έχουμε δηλαδή δεθεί. Ούτε πρόκειται να λυθούμε ποτέ και να σου πω κάτι άλλο. Ναι. Σαν φίλοι. Εγώ να πούμε μέχρι που γουστάρω επειδή με γέννησε και εγώ να πούμε. Εγώ έτσι. Να μείνουμε και μαζί, άμα λάκι. Ναι, άμα κάτσει. Γιατί, ναι, με, γιατί να πλέον. Τυχερό είναι αυτό. Άμα τώρα, πολύ ωραία είμαστε. Είμαστε, γιατί, είμαστε άνθρωποι κολλητάρια πάλι. Μπράβο. Ποβεώρα. Αυτό, ναι, μέσα. Ενωμένοι, δεμένοι. Ναι, αυτό που είπε. Δεμένοι ψυχολογικό. Δεμένοι κολλητοί, δεν υπάρχει τώρα. Ω, μετρώ τα αυτοί μου. Δεν μας χωρίζει τίποτα. Με τίποτα. Κάτσε γιατί τρώω. Και εμένα μετρώει, ρε. Κάτσε, τρώγω με, ρε. Κάτσε γιατί και εμένα λίγο τώρα μετρώει. Πάμε παιδιά, τελειώσαμε, τελειώσαμε. Ναι. Τώρα, καλά, μισό δόξιμα. Μην ξυστούμε τώρα, δεν μπορούμε. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει σε αυτό το τόπο. Ο παρακολουθούμενος παρακολουθιέται. Παρακολουθιέται από κάποιον που τον παρακολουθεί. Εσείς τώρα παρακολουθείτε την τηλεόραση και εγώ σας παρακολουθώ που την παρακολουθείτε. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό που θα μας πάει μπροστά. Πρέπει να ζήσουμε λιγάκι ελεύθερα. Θέλω να το καταλάβετε. Με παρακολουθείτε τι λέω. Ξυπνήστε. Μην παρακολουθείτε τηλεόραση. Να παρακολουθήσετε τη ζωή πιο οργανωμένα. Μην γίνεστε κατάσκοποι. Κατάσκοποι συνειδήσεως και πνευματική κατάσκοποι και ερωτική κατάσκοποι. Είναι ντροπή. Να παρακολουθεί ο ένας τον άλλον. Κάποια στιγμή πρέπει να απελευθερωθούμε. Καταρχήν κλείστε την τηλεόραση και μην με παρακολουθείτε. Εντάξει, ε! Εσύ γιατί μας παρακολουθείς, ε! Εντάξει μωρέ, εγώ άλλο εγώ τώρα. Γεια σας. Ω, κύριε Ζουγανέλη, τι κάνετε? Καλά, εσείς, πώς πάτε? Καλά. Μπορώ να σας απασχολήσω για λίγο? Από την εκπομπή είστε? Από την εκπομπή, ναι. Πείτε μου. Θέλετε να βάλω ένα στοίχημα? Στοίχημα? Ότι μπορώ να σας πιάσω το στήθος χωρίς να σας ακουμπήσω. Γίνονται αυτά? Πώς θα γίνονται? Για να δούμε. Ένα χιλιαριάκι στοίχημα? Πάμε. Ότι μπορώ να σας πιάσω το στήθος χωρίς να σας ακουμπήσω. Το κάνουμε. Το κάνουμε, ναι. Πάρτε το. Μα το πιάσατε. Έχασα. Να, κοιτάξτε κάτι, παιδιά. Μάλιστα. Πάντα να θυμάστε το Α. Είναι ξεχωριστά από το Β. Μάλιστα. Τα μεγάλα γράμματα είναι ξεχωριστά από τα μικρά. Μάλιστα. Αλλού η οξία, αλλού η περισπομένη. Μάλιστα. Αλλού η δασία, αλλού η ψηλή. Μάλιστα. Έχετε καταλάβει, έτσι. Μάλιστα. Για να μάθετε να. Δεν γελάει. Γελάει συνέχεια. Να χρησιμοποιείτε σωστά την γραφομηχανή και τις αρχομηχανές γενικότερα. Εντάξει. Μάλιστα. Λοιπόν, πηγαίνετε τώρα στο διάλειμμα και εσύ μη μιλάς. Μάλιστα. Διάλειμμα τώρα, έχω ραντεβού. Πήγαινε κι εσύ. Μπρος. Δεν τρέπεστε λιγάκι, ναι. Γελάνε τα κουθόνια, προσπαθούν να τους κάνουν καλούς ανθρώπους στην κοινωνία, δεν παίρνουν καμπάρι. Γεια σας κύριε μου, γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Γεια σας, τι μου κάνετε? Είχαμε το ραντεβού εδώ. Βεβαίως, να είστε καλά, τα παιδιά σας. Τα κοριτσάκια μου, να τα γράψουμε στη σχολή σας. Η μητέρα σας, χαίρομαι πάρα πολύ. Μπράβο κοριτσάκι μου, μπράβο κοριτσάκι μου. Η δούλα μου είναι αυτή. Ναι, ναι, μεγάλη, ναι, ναι. Διάλειμμα, πηγαίνετε έξω γρήγορα, μην παίζετε με τα κουθόνια. Λοιπόν,
την καλύτερη επιλογή κάνατε και μας φέρατε τα κοριτσάκια εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα. Πραγματικά πάρα. Δηλαδή. Σε ευχαριστώ, να είστε καλά. Δεν μου λέτε κόρες μου, σας αρέσουν έτσι να έρθείτε εδώ να μάθετε γράμματα, να μάθετε γραφομηχανή. Δεν λένε, μαμά πάντα μου έλεγε πως έχω μεγάλα δάχτυλα και εγώ προσπαθώ να τα εκμεταλλευτώ. Τι σου μανάρι μου. Μπράβο κοριτσάκι μου, μπράβο, τι ωραία. Εσύ αγάπη μου το ίδιο. Ναι, και εμένα μου αρέσει η γραφομηχανή και εγώ έχω μεγάλα δάχτυλα. Μπράβο, δηλαδή το δαχτυλάκι το κουνάς, ε. Μπράβο κοριτσάκι μου. Τι ωραία μου τα λέει, μπράβο. Δηλαδή τα κάνατε τα παιδιά σας, σούπερ, μπράβο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας πω, πόσο πληρώνουμε για δίδακτρα? 50 χιλιάρικα δεν είναι τίποτα. Το χρόνο. Το μήνα, αν είναι δυνατόν τώρα. Το μήνα. Το μήνα, φυσικά εμείς έχουμε τεράστια ευθύνη. Τα παιδιά αυτά που βλέπετε θα βγουν στην κοινωνία αύριο και από αυτά εξαρτάται η οικονομία της χώρας μας. Από τις δαχτυλογράφους βεβαίως. Αλήθεια. Βεβαίως. Ναι. Γιατί καθώς γράφουν, ναι, ας πούμε, μία αύξηση, ναι, να σας το πω πρακτικά, που, ναι, δίνει η κυβέρνηση, ναι, και κάνουν ένα λάθος πάνω στην αρνήση, ας πούμε, της αύξησης, ναι, μπορεί ο κόσμος να πάρει παραπάνω. Αν κάνουν ένα λάθος, ας πούμε, λιγότερο, μπορεί ο κόσμος να πάρει λιγότερο. Αντιλαμβάνεστε ότι η οικονομία της χώρας μας κρέμεται από αυτά τα παιδιά, από τους αυριανούς μαθητές μας. Ε, κοριτσάκι μου. Μπράβο, παιδί μου, κορίτσι. Μπράβο. Ωραία. Ωραία. Πάμε μαθήτρια εγώ, καλά. Να σας πω, τις αυξήσεις δεν τις καθορίζει η κυβέρνηση. Δεν καταλαβαίνω. Κοιτάξτε, μπορεί τυπικά να τις καθορίζει η κυβέρνηση, αλλά εξαρτάται από το λάθος που θα κάνουν οι όχι δακτυλογράφοι μας. Να δείτε εδώ πέρα, έχουμε πάρα πολλά γράμματα από επαγγελματικούς κλάδους που μας παρακαλάνε, αν δοθούν οι αυξήσεις, να κάνουμε λάθος στην δακτυλογράφηση για να πάρουν περισσότερα. Τι μου λέτε, ναι, να σας πω, κανένα λάθος για τα δίδακτρα δεν μπορεί να κάνετε κάτι? Όχι, όχι, αυτά δεν γίνονται τα λάθη. Αυτά δεν είναι, ξέρουμε, αυτά τα λάθη είναι. Πέφτω, αγάπη μου, πέφτω, καταλάβατε. Ναι. Είναι πολύ ωραία, δεν είναι. Έκπτωση κάτι στα. Κοιτάξτε, δεν είναι ακριβά. Δεν ακριβά. Κάτι έτσι. Να κάνω κάτι για εσάς. Ναι, ειδικά, ναι, για εσάς, ναι, επειδή, ναι, έχετε τα κοριτσάκια σας, είναι πάρα πολύ όμορφα. Σας ευχαριστώ, ναι, ναι. Να γράψω τσάμπα τη μεγάλη. Α, να την γράψω τσάμπα έτσι και αμυσικικό, επειδή κάνουμε παπάθηση. Και η μικρή τώρα, επειδή, ναι, θα σας φανεί πολύ και το 50, είδε, ναι. Για να δω τα χεράκια σου, αγάπη μου. Να, υπάρχει μια άλλη ειδικότης, ίσως λίγο πιο φτηνή. Ποια? Πάλι χρειάζονται χέρια με μακριά δάχτυλα. Μουτζότρια. Γεια σας. Είμαι αθλητής. Και όπως επιλέγω αυστηρά τη διατροφή μου, έτσι επιλέγω αυστηρά τα τσιγάρα που καπνίζω και τον τρόπο που καπνίζω. Είμαι άνθρωπος του μέτρου. Αποζητώ παντού το μέτρο. Και φυσικά όταν καπνίζω, το μέτρο δεν λείπει. Γι' αυτό όταν καπνίζω, καπνίζω 12 τσιγάρα ταυτόχρονα, ούτως ώστε όλα μαζί να αποτελούν ένα μέτρο. Παν μέτρων άριστον. Κρασί φέτα μουρταδέλα, κρασί φέτα μουρταδέλα, να μην τα ξεχάσω, να σκοτώσει η μάνα μου. Κρασί φέτα μουρταδέλα, να με σκοτώσει η μάνα μου. Κρασί φέτα μουρταδέλα, κρασί φέτα μουρταδέλα, κρασί φέτα μουρταδέλα, κρασί φέτα μουρταδέλα, να τα ξεχάσω, να σκοτώσει η μάνα μου. Κρασί φέτα μουρταδέλα, κρασί φέτα μουρταδέλα, κρασί φέτα. Τι θέλεις, Ελενίτσα? Μια σοκολάτα. Ένα τραγούδι που έχω γράψει που μέσα εκφράζονται οι πόθοι του ελληνικού λαού, να πούμε. Και δείχνει την κατάσταση του ελληνικού λαού, εντάξει. Είναι με βάσανα φτιαγμένο και με βάσανο βασανισμένο. Άντε βίβα, μπράβο για να έχεις. Άντε βίβα, πάμε μαζί. Όποιος πεινάει, όποιος πεινάει, στον ύπνο του, στον ύπνο του, βλέπει ψωμιά και πίτες. Το ποιος είναι, το ποιος είναι, συμπόλυτος, συμπόλυτος, παπούτσια με τις μύτες. Δια λα 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 λα. Όποιος πεινάει, όποιος πεινάει, στον ύπνο του, στον ύπνο του, βλέπει ψωμιά και πίτες. Κι όποιος είναι, κι όποιος είναι, συμπόλυτος, συμπόλυτος, παπούτσια με τις μύτες. Κι όποιος είναι, κι όποιος είναι, συμπόλυτος, συμπόλυτος, παπούτσια με τις μύτες. Thank you.
Για φαντάσου ρε παιδάκι μου, παλιά αυτός ο Μέγας Αλέξανδρος, Κοτσαμάντρας, Μακεδόνας, Έλληνας, Ελληνάρα να πούμε, που όλο τον κόσμο πήρε να πούμε. Έτσι και δεν πέθανε, γιατί ξέρεις από, πέθανε, δεν υπήρχε πελιτικηλίνη, πώς το λένε, αντιβιωτικό. Και 32 χρονών πόσο ήταν να πούμε. Πέθανε ο άνθρωπος, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Από τι πέθανε? Ένα μικρό πυρετό ρε παιδάκι μου. Πυρετό. Ναι, μια αλλονοσία, τι έπαθε να πούμε και πέθανε. Όχι ρε, κρύωσε. Ναι, πας περιπτώσει ρε, δεν θα σωνότανε. Ω, άμα είχε πανικυλίνες. Ναι, βέβαια. Και άμα σωνότανε, τι νομίζεις. Θα είχε πάρει τους Άραβες, Αφρικάνους, Βραζιλιάνους. Θα είχε πάρει να πούμε όλους αυτούς τους Κινέζους, κάτω Κογκολέζους. Ινδιάνους. Όλους αυτούς είχε πάρει. Τους Αμερικάνους, όλους. Αμερική θα την είχε πάρει ο Αλέξανδρος. Όχι τους Αμερικάνους, ρε Γιάννη. Γιατί? Και τους Αμερικάνους θα είχε πάρει. Αν δεν είχε πεθάνει τότε ο Μέγας Αλέξανδρος και πήγαν αντιβιωτικά να πούμε, ποιος ο Κολόμπος θα την ανακάλυπτε τώρα την Αμερική. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Και ποιος την ανακάλυπτε την Αμερική, ρε Γιάννη? Ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Μακεδόνας, ο Έλληνας, ο δικός μας. Την Αμερική. Αμέ. Και θα βασιλεύαν οι Έλληνες και θα κυβερνάγαν. Να ήμουν πρωθυπουργός όλου του κόσμου, γενικά της κυβερνίας, γενικά του κόσμου, θα ήταν ο Μητσοτάκης τώρα. Αν είχαν βγει τα αντιβιωτικά, δηλαδή. Αμέ. Μητσοτάκης τώρα, ναι. Αντιπολίτευση θα ήταν ο Παπαντρέου. Ο Ανδρέου. Αμέ, ποιος θα ήταν? Θα είχαμε και την Παπαρίγα όμως. Δεν θα είχαμε. Οχ. Έβερτ. Ναι, πω τσοχατζόπουλη θα ήταν όμως. Θέσεις δεν θα είχαν στην κυβέρνηση του κόσμου αυτή. Δεν πάνε και αυτή η δαμανάκια να θα ήταν εμείς. Δαμανάκια αυτή, δεν θα ήταν και αυτή. Πολύδωρας. Και Κούβελας θα ήταν ρε. Κούβελας θα ήταν πρώτος. Παλαιοκρασάς. Τρίτσης. Σαμαράδες. Δριανόπουλος. Θα ήταν όλοι αυτοί. Δεν θα ήταν αυτοί. Πώς θα είχαν καρέκλα στην κυβέρνηση του κόσμου αυτή. Πάμε. Θα κυβερνούσαν όλα τα πάντα. Ναι. Μα ήταν ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός του κόσμου. Βέβαια θα ήταν όλοι άλλοι για αυτοί μέσα. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Τότε τι να. Σκέφτομαι το που σκέφτομαι. Δηλαδή. Ότι. Σκέφτεσαι, αφού το σκέφτηκες τώρα. Δηλαδή τι να γίνει, πες τώρα. Ότι καλύτερα που δεν υπήρχαν τότε αντιβιωτικά. Σακούλη, έχω χάσει τον ύπνο μου με αυτή τη γυναίκα. Να τη θέλω τόσο πολύ και αυτή να μην δίνει σημασία. Εμένα με έχει τρελάνει να πούμε αυτή. Την αγαπάω, ας πούμε. Σοβαρή, έτσι με μια στιβαρότητα με αντιμετωπίζει και συνεχώς με αποπέρνει. Ρε αγόρι μου, δεν υπάρχει τίποτα κατόρθωτο. Γιατί? Δηλαδή αρκεί να το θέλεις και όλα γίνονται. Μα το θέλω ρε παιδάκι μου, αλλά σου είναι με αποπέρνει συνέχεια. Είναι φυσικό, γιατί δεν ξέρεις το κουμπί της. Κάθε γυναίκα έχει ένα κουμπί. Σοβαρά. Βέβαια, εσύ δεν ξέρεις το κουμπί αυτό. Ποιο είναι το κουμπί της, πες μου ρε γεια. Δώσε βάση και θα καταλάβεις. Για πες μου. Το βίτσιο αυτήν είναι η μουσική. Η μουσική? Βέβαια. Και τι πρέπει να κάνω, κοντραπάγα αυτό στο 2 ή να, τι να κάνω, κάτσε, πέλαμα τώρα, μην μας κάνει. Εγώ σου είπα να πάω αυτό στο 2. Τι να κάνω, μου λες η μουσική. Εδώ σε βάση να σου εξηγήσω να καταλάβεις. Ναι. Λοιπόν, οτιδήποτε να της το πεις. Ναι. Ό,τι έχεις να της πεις, ας πούμε, έτσι. Ναι. Έλα εδώ, κότσι. Ναι. Οτιδήποτε. Ναι. Θα της το πεις με μουσική. Τραγουδιστά, κατάλαβες. Πόσο παραλογή. Αυτή βέβαια. Αυτή περνάει δηλαδή τις πιο πολλές ώρες ημέρα στο μέγαρο φίλο μουσικής παρά στο σπίτι της. Κάθε και δεν την πάω στο μέγαρο της μουσικής εκεί να δω το μικρούσκο να μου έρθουν τίποτα τα μπλά. Δεν σου είπα να την πάω στο μέγαρο της μουσικής. Α, τι. Εγώ σου είπα οτιδήποτε έχει να της πεις. Α, να της το πεις τραγουδιστά. Α, μάλιστα. Κατά, αυτό είναι ένα το. Ένα νερό κυραβάγγελο. Δεν της πεις ένα νερό κυραβάγγελο για το όνομα του Θεού. Μάλιστα. Ένα νερό κυραβάγγελο θα της πεις. Αυτό που έχεις μέσα σου. Αυτό το πράγμα που νιώθεις, δηλαδή το πάθος το. Θα το πω τραγουδιστά. Ναι. Και θα πέσει. 100% επιτυχία. Τώρα μιλάω καραντί, δεν μιλάω τώρα. Άρα, μεγάλε Σάκη, πλατεία Κολονακίου και έτσι, καλά γι' αυτό. Καραντί, μιλάει η πύρα 100% καραντί. Δηλαδή, εντάξει, δεν έχω να κάψω τίποτα. Πρέπει να ανησυχεί, ρε. Μουσική. Μουσική τραγουδιστά, δεν υπάρχει. Δεν κάνουμε τίποτα. Το κάνω γι' αυτό. Ναι, μπράβο, μεγάλε. Λοιπόν, σε τι οφείλω την επίσκεψή σα? Άσε με να κάτσω πλάι σου. Και ό,τι θέλεις η λόγη σου. Άμα είναι έτσι καθίστε. Δώσ' μου το χεράκι σου. Επιτέλους να και ένας άντρας με τρόπους. Ανεπανάληπτος. Ανεπανάληπτος κι αν είναι ο δεσμός μας. Θέλω πώς τα λέτε έτσι, πώς τα λέτε έτσι. Πες το μου κι άλλα. Σ' οδηγώ και σε σκέφτομαι. Να φοράτε και ζώνη, μην σας χάσουμε. Σ' αγαπώ. Κι εγώ. Σ' αγαπώ. Πιο δυνατά. Σ' αγαπώ. Πιο δυνατά. Όχι, σ' αγαπώ! Αγάρι μου! Θα κάνουμε ένα νέο ταλοτρέλα! Ναι, να κάνουμε! Αν είναι η τελευταία μας φορά! Η τελευταία μας! Τι σου κάνω, μάνα μου! Σας παρακαλώ, κύριε, πώς τολμάτε! Πηγαίνετε έξω από το σπίτι μου, έξω! Φεύγω και αφήνω πίσω μου συντρίμια! Για μια στιγμή, σας παρακαλώ, πού πάτε, καθίστε λίγο! Είναι γάτα, ό,τι πας με τη γραβάτα. Α, τι ωραία που τα λέτε. Πέστε μου κι άλλα. Μανάρι μου. Πέστε μου κι άλλα, πέστε
αγόρι μου. Τι ωραία, πες μου κι άλλα, τις φιλώ όμως, ή